Είδα ότι ήταν το είχε πλακώσει μια πλάκα. Ένας... Είδε όπως περιγράφει με τα μάτια του τον 22χρονο Ισάμ από την Παλαιστίνη καταπλακωμένο κάτω από τα μπάζα. Πήγαν όλοι οι επίσης το, το κλάρ και έτσι και αυτά και καθαρίζαν το χώρο. Πριν έρθει η αστυνομία έγινε αυτό. Ναι. Είδε ακόμη όπω λέει το χώρο να καθαρίζεται πριν η αστυνομία φτάσει επί τόπου. Η μαρτυρία του αλλοδαπού εργαζόμενου στο εργοτάξιο τη ξενοδοχειακή μονάδα ω προ τι συνθήκε θανάτου του νεαρού Παλαιστίνιου συνάδει με το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου που αναφέρει ω τελική αιτία της βαριέ κακώσει από ατύχημα. Ένα ξεκάθαρο αρχικά σκηνικό θανάτου που γρήγορα άλλαξε. Θέλουμε το δίσκο το παιδιό αμαρτή για να χαθεί ένα παιδί έτσι σαν σκύλο πεθαμένο στον δρόμο. Οι πρώτε μα πληροφορίε ήταν ότι είχε γίνει εργατικό ατύχημα. Ότι είχε πέσει κάποιο τείχο και είχε πλακώσει έναν συνάδελφό μα εργαζόμενο. Όταν πήγε η επιθεώρηση εργασία και από ό,τι έχουμε από τι πρώτε πληροφορίε η αστυνομία βρήκε έναν άνθρωπο, ουσιαστικά νέο άνθρωπο, σε ένα τραπέζι ακουμπισμένο. Μπορεί να μεταφέρθηκε να ήταν σε ένα άλλο χώρο. Τα ερωτήματα πολλά. Ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε για καταπλακωμένο άνδρα λίγο αργότερα, όπω αποκάλυψε η εφημερίδα Νέα Κρήτη, τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξε η επιθεώρηση εργασία έκαναν λόγο για θάνατο από φυσικά παθολογικά αίτια, ενώ ακόμη και το πρώτο σήμα τη αστυνομία έκανε λόγο για ευνίδιο θάνατο. Την ίδια ώρα, οι πρώτε αναφορέ ήθελαν τον νεαρό να μην εργάζεται στο χώρο, αλλά να έχει βρεθεί εκεί τυχαία για να μαζέψει οικοδομικά υλικά και σίδερα από τα μπάζα. Το ξέρα που πάει και μένει στο Σονζίου μέσα, τον έχουν δώσει ένα δωμάτιο και μένει εκεί. Και τα χαρτιά του, και τα ρούχα του, και τα όλα έχουν εξαφανιστεί από εκεί. Γιατί το παιδί δούλευε εκεί. Και άλλο ένα παιδί που έχει πέσει στα πόδια του Αλβανό, που είναι. δύο πόδια, έχει πλακώσει. Ο Μιχάλη, φίλο του 22χρονου, προσπαθεί να φτάσει στην άκρη του νήματο. Αυτό επιθυμεί και ο πατέρα του νεαρού, με τον οποίο διατηρεί επαφή μετά τον τραγικό θάνατό του. Και θα το πράξει όπω σημειώνει παρά το γεγονό ότι, όπω λέει, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα με πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μου πήρε τηλέφω, μου λέει, Μη με αυτή το θέμα έφυγε από το πόλεμο, μου, από το Γαζά, έρθε εδώ για να, για να σώσει τη ζωή του. Για να πεθάνει εδώ, τι, τι θα γίνει τώρα, δηλαδή. Τόσα φτηνά οι άνθρωποι το έχουμε. Σύμφωνα με την εφημερίδα Νέα Κρήτη, κατά τη διερεύνηση έχουν καταγραφεί αντιφάσει και φέρεται να υπάρχει ζήτημα αναφορικά με τη λήψη καταθέσεων από μάρτυρε του συμβάντο, με τη δικογραφία ωστόσο να παραμένει ανοιχτή και τι έρευνε σε πλήρη εξέλιξη.